φαίνομαι. Φαίνομαι. Λοιπόν, η ώρα του πρωινού έφτασε. Να σας πω ότι στο site της Jim Beam έχουν προσθεθεί και άλλα προϊόντα και είναι Black Friday εκτόσεις. Έχει κάποια πραγματικά τζάμπα. Τσεκάρετε τα. Χρησιμοποιήστε και το κωδικό Γιάννελης5 και για να με στηρίξετε και για να πάρετε επιπλέον έκπτωση όπου δεν έχει και πάρετε σίγουρα σπράδια αυγού. Μόνο ιδρική κρεατίνη και αυτή η πρωτεΐνη είναι που value for money, 2 κιλά και η μονόκυλη δεν συμφέρει οικονομικά, αλλά τη μείνει καραμέλα και μίλξε σοκολάτα. Αυτές προτείνω. Ξεκινάμε. Μια ζωή με τα χέρια τι τρώω τελικά. Τώρα, έχουμε να πάμε και σούπερ μάρκετ και για κούρεμα. Και με τη φίλη μας, για καφέ, τι άλλο, και κάτι άλλο σίγουρα. Και για αερόβιο, οπότε τρώμε πολύ γρήγορα. Α, πρέπει να φτιάξω και ένα reel. Οπότε φτιάχνουμε και το reel και κάνουμε όλα τα άλλα. Let's go! Τέλειωσα το βιντεάκι που ήθελα να φτιάξω και πάμε για το αερόβιο. Να σας πω σήμερα ότι δεν έχω καμία όρεξη για φαγητό. Ευτυχώς τα rest days, τις μέρες που δεν έχω προπόνηση, μειώνονται καμία 700-800 θερμίδες που δεν τρώω το μεταπροπονητικό και το intra workout. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτές τις μέρες να πιω πολύ νερό γιατί δεν μπορώ καθόλου. Οπότε, γιατί είμαι στην προπόνηση, πίνω το 2,5 λίτρο εκείνο και φεύγει πολύ νερό όλο. Σήμερα που δεν έχω προπόνηση, θα δυσκολευτώ πάρα πολύ και δεν πίνω. Πάλι χρωστάω κοινόχρηστα και δεν πίνω πολύ νερό. Οπότε φεύγουμε 25 λεπτά, ελπίζω να με βοηθήσει στο να μου ανοίξει την όρεξη. Γιατί δεν πεινάω, όχι απλά δεν πεινάω, δεν θέλω να βλέπω φαγητά μπροστά μου, ούτε να σκέφτομαι, ούτε μπέργκερ, τίποτα. Ωραία, πάλι καλοκαίρι. Έχω να κάνω μια ερώτηση, γιατί όλη η Αθήνα είναι γεμάτη μανταρίνια και πορτοκάλια. Εν τω μεταξύ, δεν μπορείς να βρεις πουθενά επαγγελματίες, ρε φίλε. Πουθενά. Δηλαδή, είχα ένα παιδί για εξώφυλλα, πάρα πολύ καλό παιδί, ωραία δουλίτσα, εντάξει. Απλά ήθελα λίγο πιο extreme, λίγο κάτι διαφορετικό, καθώς είχε πολλά άτομα και κάναμε σχεδόν όλοι τα ίδια εξώφυλλα. Για το άλλο κανάλι μιλάω, έτσι. Σε αυτό απλά ανεβάζω μια φώτο. Και βρήκα έναν τέλος πάντων, πολύ καλός, έτσι κάνει, έχει κάνει σε τρανούς, σε τέτοιους. Να με προπληρώσεις, σε προπληρώσω, εννοείται, πάρτα. Το ένα το εξώφυλλο του είχε ξεχάσει να το κάνει. Το προηγούμενο ήταν άρρωστος, το έκανε 10 λεπτά πριν να ανεβάσει το βίντεο. Λες και πήρε copy-paste από το Google και τα πέταξε, γωνίες κομμέ. Ό,τι να είναι, δηλαδή. Θέλετε να σας πληρώνουμε, εννοείται και το αξίζετε, αν το αξίζετε, σας πληρώνουμε, είμαστε κύριοι και δεν είστε εσείς. Να πάτε να δουλέψετε. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι στις μέρες μας λίγοι είναι επαγγελματίες και αγαπούν τη δουλειά τους. Οπότε όταν βρίσκετε τέτοια άτομα, να τα σέβεστε, να τα εκτιμάτε, γιατί χωρίς καλούς συνεργάτες δεν θα μπορέσετε να κάνετε τίποτα και να βελτιωθείτε σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Οπότε ναι, ψάχνω άτομο για καλά εξώφυλλα. Θα στείλω τώρα σε ένα ακόμα παιδί και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας αυτό. Εν τω μεταξύ, αφόρητη ζέστη συν ένα κεφάλι καζάνι που τρέχω χίλια δυο πράγματα. Εντάξει, πραγματικά μου σου πέτανε, βράδυ. Και σήμερα έχω έρθει από την αντίθετη μεριά. Οπότε είναι κάπως έτσι. Και εδώ, περίμενε. Μισό. Συμπληρώθηκε 12.30. Οπότε, let's go back. Και με αυτό το αερόβιο μένουν άλλα 3. Είναι την Παρασκευή, Σάββατο. Και κλείσανε τα καθημερινά αερόβια μου, που είναι 5 φορές την εβδομάδα 25 λεπτά περπατηματάκι αυτού του τύπου. Έτσι.
μυρίζουν φούρνοι εδώ και τα γλυκά που έχει σε αυτή τη γειτονιά, σε αυτή τη σειρά, και μου το κάνουν ακόμα χειρότερο που δεν πεινάω. Σας δείξω και μια βιτρίνα καλή. Ο φούρνος, και εδώ είναι ένα ωραίο καλό μαγαζί. Τα οποία τώρα όχι μου είναι αδιάφορα, δεν θέλω καν να τα βλέπω. Αυτά. Τώρα θα βράσουμε κατευθείαν το ριζάκι μας, 400 ομό. Ναι, κόλλησε. Ξεκολλήσει. Κοτόπουλο έχω από χθες και θα γίνει και θα φάμε όσο περισσότερο μπορούμε για να γλιτώσουμε, να μην έχουμε στα άλλα πολύ. Βασικά όχι, τώρα δεν έχω πολύ όρεξη, θα φάω μια καλή μερίδα. Αργότερα μπορεί να μου ανοίξει όρεξη για τα επόμενα γεύματα. Αυτά. Λοιπόν, γέμισα το μπολάκι μου με ριζάκι, έβαλα και 150 κότα και θα φάω σιγά σιγά. Και έχω ανοίξει και τις πόρτες εδώ γιατί, ρε τι ρε παιδιά, χειμώνα κρυώνεις, καλοκαίρι υποφέρεις. Ωστόσο το καλοκαίρι ήμουνα όλη τη μέρα έξω γιατί έκανα πολλά βίντεο και δεν έφαγα πολύ ζέστη, μπορώ να πω, και άνοιγα όλη την ώρα το air condition και ευτυχώς δεν είχε γίνει ακόμα το ρεύμα στο όνομά μου και το είχαμε πατσίσει έτσι ότι θα πληρώσει εκείνος το ρεύμα και εγώ δεν θα παίρνω το επίδομα. Βασικά και τώρα που το έχω κάνει ακόμα δεν το παίρνω, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω τι γίνεται. Συγχαίρω με τη γραφειοκρατία μας. Τέλος πάντων, θα το δω. Συνεχίζω. Το ρύζι το φρεσκοβρασμένο είναι πάρα πολύ ωραίο. Με 6 ελαιόλαδο που έβαλα και αλατάκι, μούρλια. Τώρα αν κάτσει και το τρως κρύο και είσαι σε όγκο με ταπεράκι, άστο αδερφέ, 2 ώρες μπορεί να κάνεις να φας ένα τάπερι. Αυτά. Λοιπόν, φεύγω, πάω να κουρευτώ, η ώρα είναι 2, καραέλουσα πάλι σήμερα, άργησα, με την κοπέλα πρέπει να βρεθώ 3, οπότε ή θα φάει πιστόλι ή θα την καθυστερήσω. Πάω να κλαφτώ στο κουρείο για να με κουρέψουν. Κοίτα πώς είναι. Να κλαφτώ με την έννοια ότι θα πάω έτσι χωρίς ραντεβού, Δεν εννοώ τίποτα άλλο. Γιατί εδώ, άμα δεν τα εξηγώ όλα, βγάζετε συμπεράσματα λάθος καμιά φορά. Ότι δηλαδή θα πάω τζάμπα. Εγώ γενικά είμαι άτομο που θέλω να πληρώνω τα πάντα και εκτιμώ πάρα πολύ τα παιδιά εκεί, γι' αυτό πηγαίνω. Γι' αυτό το δείχνω κιόλας, από την καρδιά μου, γιατί είναι καλά παιδιά. Τώρα από εκεί πέρα, ο καθένας όπως θέλει. Εγώ αυτό θέλω, αυτό νιώθω και δεν μ' αρέσει γενικά να με κερνάνε, τους συχαίνομαι. Ή να νιώθουν ότι πηγαίνω γι' αυτό. Φεύγω. Κράνος, όπως τίποτα. Και let's go. Σκοτώνεται. Θα κουρευτούμε ρε. Κάτσε γιατί. Τι λέει. Πώς πάει. Το boss που είναι. Εδώ μέσα. Τρώει. Τι λέει ρε. Κουρευτούμε εντάξει. Έλα ρε, καλή όρεξη, φάω ρε. Εκεί πέρα το έχεις κάνει. Να το. Ωωω, να το. Πόσα γραμμάρια. 150. Έτσι ρε φίλε, μόνο αυτό ήθελα να δω ότι τα ζυγίζεις. 150 από κοτόπουλο, ναι. Σαν να τα ρίζω. Και το η φέτα τι είναι εκείνη. Τι ρε μαλακά, 6.000 τρώμε, τυριά δεν βάζουμε, τα τρώμε. Την εύκολη λύση, το έβαλε το τυράκι του, το δες.
Για να κατέβει, ρε φίλε. Κάνει σέτα για να κατέβει 300 θερμίδες πάνω. Έξι γεύματα να κάνει. Σε όλα να βάλει φέτα για να κατέβει. Πάει. Βάλε μου στάρτα, ρε. Δεν μιλάει τώρα. Βάζει, τι βάζει, ρε. Πάνε πάρε Angry Bens. Ρε μάλακα. Γλυκόξινη, γλυκόξινη χωρίς ζάχαρη. Ξέρω από το πλειότητα να πω. Ναι ρε, αυτός μου την είπε και εμένα. Πήγα μη γη μάκρο καμπέ. Σε είδα ρε μάλακα. Γράφει να ξέρεις. Α, ναι. Πού με είδες, μα όλο σπίτι και βίντεο κάνω, πες. Όχι, σε είδα έξω. Πού ρε με είδες έξω, πες να δούμε. Στη δουλειά. Ε, ναι, αφού γυρνούσαμε βίντεο. Γυρίσαμε βίντεο με την δουλειά του, ρε. Δοκιμάσαμε όλα τα fried chicken sandwich. Κοταρού. Τι λέω, ρε μαμά. Τζακαρού. Τζακαρού ήταν το τελευταίο. Δοκιμάσαμε KFC. Δοκιμάσαμε goodies. Δοκιμάσαμε butchers. Και δοκιμάσαμε τζακαρού που λέγανε ότι ήταν το πιο τέτοιο. Πιο βαϊρό. Ναι, τώρα πιο το πιο βαϊρό τζακαρού. Ναι, ρε φίλε. Καταρχήν περιμένεις έξω πόση ώρα. Λοιπόν, όσοι με παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, μετά το βίντεο εννοείται να πάτε να δείτε το βίντεο που ανεβάσαμε. Έτσι, κοίτα καλά πήγε. 50 κάπε. Τζακαρού πολύ δυνατό, ρε φίλε. Μίλημα, λέγεις. Πολύ δυνατό. Αλλά να σας πω αντικειμενικά εγώ. Εγώ να περιμένω ουρά μισή ώρα με μία ώρα δεν υπάρχει. Ρε μπρο, και κάθε φορά αυτό. Είχα γυρίσει από Μύκονο το καλοκαίρι που είχα γυρίσει ένα βίντεο. Πήγαμε Πειραιά επειδή με μάζεψε ένας φίλος μου. Με είχε αφήσει Ραφίνα, ό,τι να είναι. Είχε τρακάρει ένα πλοίο, με άφησαν Ραφίνα. Πλοίο. Ναι, ό,τι να είναι. Ήταν μέσα από ψιάλης φίλος, φαντάσου. Και μας λένε θα πάτε Ραφίνα. Τι Ραφίνα, ρε μάλαξε το μηχανάκι, εγώ Πειραιά το είχα. Παίρνω ένα φίλο μου, το λέω αδερφέ, έλα να μαζέψει από Ραφίνα. Ήρθε ο μπρο, ένα παλικάρι να το ξάνει. Ήρθε Ραφίνα. Ναι, ρε φίλε. Και το λέω πάμε να κεράσει τζακαρού. Και περιμέναμε μία ώρα, ρε φίλε. Είχα δοκιμάσει, μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Και γενικά TikTok αυτά είναι viral παντού. Και εγώ κάτσα κάνω ένα βίντεο με τον Λιώτη να δοκιμάζουμε αυτά. Ναι, και πρέπει να κλείσω κάπου εδώ γιατί αν να γράψουμε όλο το κούρεμα, μισή ώρα θα τραβάει το βίντεο. Κουρευτήκαμε, πένα. Black Lodge Καλυθέα και φεύγουμε να βρούμε φίλοι μας. Λοιπόν, έχω έρθει σύνταγμα και βρήκα τη φίλη μου τη Χρύσα που συν ότι είναι ξανθιώτησα, είναι και πολύ καλή κοπέλα. Επομένως θα τη βοηθήσουμε σήμερα. Θα πάμε σε ένα σπίτι που έχει βρει Καλυθέα γιατί δεν έχει βρει ακόμα σπίτι. Οκ. Okay. Είσαι έτοιμη. Πες ένα γιατί κάνει, μην τρέπεσαι. Είμαι λίγο ντροπαλιά. Νόμιζε θα έρθει, θα βγω και δεν θα κάνω βίντεο. Λοιπόν, πάμε για ένα καφέ όμως εδώ τώρα. Πάμε για καφέ. Λοιπόν, γεια σου Χρύσα. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Τι μέρα είναι? Είναι Τετάρτη. Και έχουμε πολλές δουλειές. Θα πάμε και στο σούπερ μάρκετ μετά. Καλά θα περάσεις. Θα ξανάρθεις μαζί μου ποτέ. Πού θα πάμε για καφέ? Δεν ξέρω. Δεν θα πρωτοτυπήσω. Εγώ θα ήθελα να πιω ένα... Τι θα ήθελες? Ένα μάτσα λάτε. Τι μάτσα λάτε, τι είναι αυτά? Κυριλέ θέλει. Να πληρώνει. Πράσινο τσάι, ρε. Θέλω, θες μασάζ. Να είμαι λίγο. Πήρε. Ωραία. Για το πέλμα, λέει. Ναι. Να σας γράψω, να σας γράψω. Πειράζει. Διαφήμιση. Ναι, δεν πειράζει. Σας καλό κάνω. Σας μασάζ, λοιπόν, έχουμε. Γεια σας. Τι κάνουμε? Μπράβο, κορίτσια. Είστε πολύ ευγενικές. Παρακαλώ. Έχουμε μπάνιο, έχουμε ασιάτσι θεραπεύτριες, έχουμε το τάι, έχουμε το μπαλί, έχουμε το σιάτσου. Διάλεξε. Έχουμε το δυνατό, το χαλαρωτικό. Τέλεια. Πού είστε, πού είστε, σας κάνω. Εδώ πέρα, στο δευτερόλεπτο. Τέλεια. Είστε πολύ ευγενικοί, ευχαριστούμε πολύ. Είδατε, παιδιά. Όποιος θέλει, εδώ είναι. Τι έχουμε εδώ? Έχω, φίλε, σύνδεση. Ευχαριστώ πολύ. Κοσμοτέ. Εγώ Vodafone. Δεύτερη διαφήμιση, χωρίς λεφτά. Καλά ξεκινάνε τα social. Ωστόσο, τι θες, μάτσα, μούτσα, ναι, πώς τι είπες, τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι είναι. Έχει το Starbucks, ναι, αλλά μπορούμε να βρούμε και εκτός Starbucks. Κατάλαβα. Πρώτη μέρα με κοπέλα Αθήνα, φίλη, και θα φύγει ο κούκος Αϊδόνη. Πάμε, πάμε. Θα σε κεράσουμε, ρε, μην αγχώνεσαι. Αυτό ήταν ντροπή για μένα, όχι όσον αφορά κοπέλα, γενικά δεν θέλω να με γυρνάνε εμένα. Ποτέ. Οπότε, για πάμε. Εδώ είναι το καλύτερο μαγαζί της Αθήνας, να ξέρεις. Δεν υπάρχει. Και αυτό είναι το καλύτερο παιδί εδώ πέρα.
πιβάτι. Λουλούδη. Τι κάνει, βρωμό. Καλά. Γυρίζω ένα vlog. Νάτο. Τι κάνει, βρωμό. Εγώ καλά. Τι κάνετε. Σε σκεφτόμουν να πει να σε πάρω τι. Είδα ότι ετοιμάζει και μαγαζί. Εδώ είναι δίπλα. Ναι, είμαστε. Ωραία. Γυρίζω ένα vlog εγώ σε άλλο κανάλι. Οπότε λέω. Ναι, είναι για vlogάκια έτσι. Ωραία. Δηλαδή θα κάνει. Καλή. Ναι. Το είδα αυτό που σε ολόγραμμα που ήταν. Ναι. Οπότε καφεδάκι εδώ θα πίνουμε. Άντε, γεια. Τι κάμερα είναι αυτή, ρε. GoPro, ρε, είναι μόνο για τα βλογκάκια. Καλή. Ρε φίλε, βολεύει, την κάνεις μια έτσι και έτσι. Εγώ βλέπεις. Πήρα μια 360, τώρα, μια καλή. Μέρα, αυτό το παπούτσι, εδώ. Και θα κάνω βίντεο 24 ώρες στην Αθήνα με αυτά. Οκ. Okay. Καλό. Εντάξει. Μου πάνε. Φίλε, δεν μου αρέσουν αυτά τα παπούτσια. Τα βλέπω παντού. Πού τα βλέπεις παντού, εγώ πρώτη φορά εδώ τα έχω δει μόνο. Στο Instagram. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε για καφέ γιατί με έχει φάει. Έκατσα 5 λεπτά να μιλήσω με τον Γιάννη. Πάμε! Αρχίσαν. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω γυναίκες. Γι' αυτό δεν θέλω. Έχει εδώ μάτσα. Δεν ξέρω. Πάντως δεν πίνω καφέ, τον έχω κόψει. Λοιπόν. Μπες ρότα. Μάτσα λέει. Δεν πίνει κάτι άλλο εκτός από μάτσα. Περίμενε εδώ γράφω. Γεια σας. Μήπως έχετε μάτσα, τσάι. Μάτσα όχι. Δεν έχουμε σκεπάσει την καραγιώτη σε 2-10. Να βάλετε και εδώ. Δεν παίρνει πια να βάλει για ένα άτομο να βάλει μάτσα ή κοπέλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ωραία, ευχαριστούμε. Τέλειο. Ξέρεις ποιο είναι αυτό. Λοιπόν. Κατάλαβα, θα πάμε μοναστηράκι. Δεν την γλιτώνω. Μάτσα. Καφέ πόσο καιρό έχεις να πεις. Ένα μήνα σίγουρα. Ένα μισή. Δεν μπορούμε να το χαλάσουμε τώρα. Ναι. Πάμε, μοναστηράκι. Τι να κάνει. Ξέρεις τι, έχω παρατηρήσει. Ότι ξυπνάω με μεγαλύτερη ευκολία και είμαι περισσότερο σε εγρήγορση τώρα που δεν πίνω καφέ. Ενώ δεν νομίζω. Ένιωθα ότι τον χρειαζόμουν για να ξυπνήσω. Καθώς ένας καφές τουλάχιστον βοηθάει σίγουρα. Αλλά εντάξει τώρα, άμα σε βολεύει έτσι. Ναι, στο μυαλό είναι σίγουρα. Αλλά αν σε βολεύει έτσι, οκ. Okay. Ωστόσο, πάμε να βρούμε μάτσα. Θες κάνα κουλούρι, μήπως κάνα ντονατσάκι. Εγώ σου είπα ότι άμα το γκουγκλάρω θα το βρω. Ποιο το μοναστηράκι. Όχι, πού πουλάνε μάτσα. Ρε άστο, τώρα θα πάμε εκεί. Είστε καλά, μάγκες. Το μαύρο γενικά το αγαπάτε, ε. Ναι, ναι. Μπράβο, ρε μάγκες. Λοιπόν, να είστε καλά. Μπράβο σου για αυτό που έκανες. Τίποτα δεν έκανα, τίποτα. Να είστε καλά. Καλά, περνάτε. Το. Της Γκρεκοτέλ το ξενοδοχείο, τον Ντόλι. Και ποιοι είναι οι Γκρεκοτέλ. Ναι. Ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός όμιλος. Άντε, ρε. Τι μαθαίνει κανείς, παιδιά. Ελληνικός. Έχεις μπει μέσα. Σε αυτό όχι. Αλλά έχω δουλέψει για την Γκρεκοτέλ. Μπράβο. Άξιο κορίτσι. Το Instagram της Χρύσας. Πώς δεν είναι. Δεν χρειάζεται. Χρύσα Καρ. Το έχω κλειστό. Βαράτε, παιδιά. Let's go. Λοιπόν, ωστόσο. Εδώ είναι το Starbucks. Σε όλο το δείξω και κυρία. Όπα! Μείον ένα χέρι. Εδώ είναι το Starbucks. Οπότε πάμε να δούμε αν έχει αυτό που θέλει το μάτσα, μάτσα, σιγά σιγά. Το έχει σίγουρα. Άντε. Πάμε Χρύσα, πάμε. Χρύσα. Πάμε. Εδώ θέλω... ένα φρέτο εσπρέσο με μία στέβια. Οκ. Να δείξουμε λίγο στον κόσμο τι έχει εδώ. Άντε, γεια. Μάτσα. Με γάλα καρύδας. Ορίστε. Ναι, μύτη. Είναι αυτό το πράσινο. Κάνα ρε. Όπως το
φτιάχνω και στο σπίτι μου. Τέλεια. Ναι, προ. Καταλαβαίνετε, δεν πίνετε. Όχι. Στο πόδι μια τζούρα. Και φεύγουμε γιατί... Θα αργήσουμε. Έχει κλείσει ήδη σπίτι να δει, χωρίς να με ρωτήσει εδώ μεταξύ, από την αρχή. Και μου το λέει, μου το είπε τελευταία στιγμή. Εδώ εσύ κανόνες να... Κάνουμε vlog χωρίς αυτόματο είναι αυτό. Αυτόματο ήταν. Δηλαδή, θα ξέρεις άλλη φορά, όταν δεν στέλνει μήνυμα να βγούμε, θα περιμένεις βίντεο. Λοιπόν, let's go. Είμαι από τη δουλειά εντωμεταξύ. Σκοτώθηκες. Ξέρεις από τι ώρα είμαι ξύπνια. Τι ώρα? Από τις 5. 5. Μια χαρά. Στην Αθήνα έχει αλλάξει εντελώς το πρόγραμμά μου. Καλό καφεδάκι. Κάνω και ένα rate. Πίνετε. 9 στα 10. Διαστημικό το μαγαζί αυτό, ε. Ναι. Στην Αθήνα τι έχει αλλάξει? Όλο μου το πρόγραμμα. Εδώ κυλάει ο χρόνος φουλ, ε. Δεν καταλαβαίνεις. Πότε έρχεται Δευτέρα. Βασικά, τρώω πολύ χρόνο στις μετακινήσεις. Α, άστα. Αυτό είναι. Άστα. Γι' αυτό να καταλάβετε, όταν γυρίζουμε ένα βίντεο από τη μία μεριά στην άλλη, κίνηση, αυτά όλα κάνει ψέμα. Ειδικά εμείς που είμαστε από Ξάνθη. Εσείς, όχι. Ναι, συνέχισε. Γιατί ρε, εσύ από πού είσαι. Συνέχισε ήμερα, πλάκα. Ναι, όχι, αυτό μου έκανε εντύπωση, η μετακινήση. Κουράζομαι. Οπότε, κλείνουμε. Ανησυχεί. Ωστόσο, έχω κάνει δεύτερο αερόβιο πάλι. Ωραίος. Και όπως βλέπετε γίνεται χαμός. Εντάξει, χαλαρά είναι σήμερα. Χαλαρά είναι. Ναι. Εντάξει, καλά είναι εσύ. Το δικό μου καλύτερο είναι. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε. Δεν σ' άρεσε. Καθώς είναι παλιατζούρα και όλη η Καλυθέα έτσι είναι. Δυστυχώς. Οπότε εγώ έψαχνα σπίτι για να πάρω. Θα μείνω σε αυτό που είμαι. Και μέχρι δεν με βολεύει εμένα γιατί θέλω και κουζίνα μπροστά να βγαίνει για να κάνω βίντεο. Οπότε για μένα, όχι. Πόσο έκανε? 4,50 μου 4,50. Το άφησε. Όπως βλέπετε, οι τιμές Καλυθέας αυτές είναι. Είσαι πολύ κεντρικά, να ξέρεις, πάρα πολύ κεντρικά. Το ξέρω, ρε εσύ. Αυτό είναι το θετικό. Αυτά είναι τα λεφτά. Αυτά δεν θα βρεις κάτι πιο φθηνό. Το ξέρω. Τώρα σκέψου το. Και... κουπί. Ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, γρήγορα μια στάση για να φάω ένα γεύμα. Και για να βάλω κάτι, γιατί θα παγώσω, και φεύγουμε γαλάτσι για να πάμε στο μαγαζί του φίλου μου για ένα βίντεο που θέλει να κάνουμε. Να το βοηθήσω γιατί είναι και εγώ με τα παιδιά. Απ' την άλλη. Μείναμε σε τείχο. Όχι! Ρε φίλε, πρώτη φορά ήρθα μαζί σου και μείναμε. Ανοίγεις από εκεί. Ανοίγεις από εδώ, ρε! Α, ρε! Άνοιξε, άνοιξε. Ρε, βλάκα! Με βαράει κιόλας. Απίστευτη. Έφαγα πάρα πολύ γρήγορα ένα κοτόριζο. Πάρα πολύ γρήγορα. Την κοπέλα θα την κεράσω εκεί που θα πάμε. Δεν την αφήνω έτσι, εννοείται. Σε καμία τραυματοταρή. Και θα πάρω και ένα. Τι λέει. Θα πάρω και ένα τάπερ μαζί μου. Και θέλω να μου πεις ποιο είναι καλύτερο, το σπίτι αυτό ή αυτό που είδες. Σίγουρα αυτό. Εντάξει, βέβαια εδώ αισθάνεσαι και τις 4 εποχές του χρόνου. Μισό λεπτό. Κοίτα, και αυτό δεν είναι καλό, αλλά και εντάξει, δεν λέω μάλλον. Απλά είναι κούτα, ρε φίλε. Είναι, δηλαδή... Ρε φίλε, προτιμότερο να δώσω 50 ευρώ παραπάνω. 50 ευρώ παραπάνω και να πάρω ένα καινούριο. Αλλά σκέψω τώρα να έρθει μια κοπέλα, ρε φίλε, φοιτήτρια και να δίνει 500 ευρώ νίκη. Συνόλο. Και σκέψω. Πώς θα ζήσουμε, ρε! Ρε, το πιστεύεις ότι. Γρήγορα, πρέπει να το κλείσω. Ναι. Πολλούς ιδιοκτήτες που τους έπαιρνα τηλέφωνο με ρωτούσαν αν είμαι φοιτήτρια και δεν ήθελα να μου το δείξουν επειδή δεν είμαι φοιτήτρια. Ρε φίλε.
Ο φοιτητής δεν έχει κανένα έσοδο. Εγώ δεν τρέπεστε ρε λίγο, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Κάνει εδώ. Μια για μένα αυτό το 400 ευρώ αξίζει, νομίζεις? Δεν αξίζει. Δεν θέλω να σου πω. Θέλω να το δώσω σε φοιτητή και δεν θέλω να το δώσω σε εργαζόμενο. Δεν βγάζει άκρη. Ναι. Κλείσε, δεν μπορώ να πάρω να. Λοιπόν, κλείνω. Φεύγουμε. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε Γαλάτσι, πώς είσαι, πώς νιώθεις? Ζαλισμένη. Θυμήστε μου να μην ξανανεύω σε αυτόν τον δρόμο. Τον σκένομαι. Θυμήστε μου να μην ξανανεύω στο μηχανάκι του. Και αυτό είναι το μαγαζί και πάμε να βρούμε Τάσο Αλαφούζο. Άμα είναι εδώ, φαντάζεσαι να μην είναι. Καλησπέρα. Λοιπόν, αφεντικό, έλα εδώ γιατί με έχει ζαλίσει. Από εδώ, από εδώ η Χρύσα. Χάρη κατάσταση. Το boss είναι αυτό. Πες φιλαράκι, μα φάμε. Ωραία, ήρθαμε στα καλύτερα βεργεράδικο, Γαλάτσι, Butcher's Burger. Butcher's Burger! Στήκα! Ωπα, 10 λεπτά μία μάνα. Κάτσε. Πάρε ό,τι θες, πληρώνεις. Πλάκα μου. Άρα, το μη παίζεις, δεν είναι παιχνίδι. Ωστόσο, ήρθαμε... Με σαλατούλα. Με σαλάτι. Παρήγγειλε να φάει κάτι Χρύσα. Και εμένα θα μου φτιάξει ο Τάσος το καλύτερο, βασικά το μπέργκερ που μου αρέσει εμένα προσωπικά, για να φτιάξει βίντεο για το μαγαζί του. Οπότε θα τον βάλω να μου φτιάξει ακριβώς όπως μου αρέσει ένα μπέργκερ. Πού πας? Έρχομαι. Πάρε το μικρό. Αν θες, δώσ' το, γιατί θα ακούσουμε και κάνα περίεργο ήχο. Θα έχω καταγράφει τα πάντα. Αυτά. Να, τόσο παίχτης. Παίρνουμε και λίγο μάτι πώς μας φτιάχνει το μπεργκεράκι μας. Όποιος και να είναι, δεν είμαι εδώ. Άντε γεια. Πω πω πω. Φουλ ζουμερό. Το πάτησε και στη σκάρα το ψωμάκι όπως το είπα. Για να δούμε αν αξίζει. Αξίζει όμως. Αξίζει σίγουρα. Έτσι. Μάγκες, όπως καταλαβαίνετε, δεν αξίζει να βγαίνετε με γυναίκες. Δεν είναι τι παρήγγειλε τώρα δηλαδή. Μια μικρή μπριζολίτσα. Τάσο κάτι πιο ακριβό δεν είχε να πάρει. Αυτό είναι. Είχε, ήταν οικονομικό. Και το. Αυτό μου πρότεινε. Και το μπεργκεράκι που δοκίμασα ήταν άρρωστο. Δεν θα το φάω όλο καθώς δεν θέλω να κάνω cheat meal σήμερα. Με το ζόρι θα κρατηθώ να μην το φάω. Και για να μην λέμε μαλακίες. Ποτέ δεν λέω. Άλλη γεια. Και σε λίγο θα φάω το ταπεράκι μου. Ναι, ναι, μην το λυπάσαι. Βάλε, βάλε λεμόνι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Τα λέμε. Έμεινε δυστυχώς να πάμε σούπερ μάρκετ, οπότε καταλαβαίνετε. Θα πάμε μάρκετ. Θα πάω μάρκετ. Θα σου είπα σπίτι. Οπότε, like, subscribe και τα λέμε αύριο.